εμείς, οι αντιπρόσωποι των ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας Βιτσινοπολών Ελλάδος, που συνήλθαμε στην τακτική γενική συνέλευση της 3ης Απριλίου 2016 στην Αθήνα, αφού ακούσαμε τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ομιλητές, διαπιστώνουν ότι ο κλάδος των πρατηρίων υγρών καυσίμων διέρχεται βαθιά κρίση, η οποία με τα λαμβανόμενα μέτρα επιδεινώνεται. Δεχόμεθα από την αρχή των μνημονίων μια πολιτική επίθεση και αφανισμού των πρατηρίων, παρόμοια με την πολιτική αφανισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Τα οικογενειακά πρατήρια των Βιτσινοπολών κλείνουν και οι εταιρείες μαζί με ανεξέλεγκτα συμφέροντα εξορμούν να αλώσουν την αγορά, να τη μονοπολίσουν και να καταστήσουν ομήρους τους καταναλωτές. Η κατανάλωση καυσίμων περιορίζεται. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες αυξήσεις στους φόρους των καυσίμων, πράγμα που θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Επιβάλλονται στον κλάδο άδικα εξοδοτικά πρόστιμα για ανύπαρκτες παραβάσεις από ευθύνη της πολιτείας. Το κράτος δείχνει την αφαιρεγιότητά του, αρνούμενο να εκτελέσει την νομοθετημένη ελάχιστη επιδότηση της εγκατάστασης των συστημάτων ισχυρών νεκρών, αφού πρώτα τα επέβαλε εξουθενώνοντας οικονομικά τους βενζινοπόλους. Η κατάσταση των συστημάτων ισχυρών νεκρών στα άλλα επίπεδα, δηληστήρια, εταιρείες, πολιτές, δεξαμενές, μεγάλα δικτυοφόρα, συνεχώς αναβάλλεται, με συνέπεια ο μόνος ελεγχόμενος κλάδος να είναι το Βενζινοπολό. Η υπάταξη του λαθρεμπορίου, του παρεμπορίου και της παραβατικότητας που θα ελάχθηναν τη βαριά φορολογία των νόμιμων Βενζινοπολών και των καταναλωτών παρέμεινε και για την κυβέρνηση αυτή, γράμμα κενό, όπως με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το επικουρικό μας ταμείο κινδυνεύει με αφανισμό, εντασσόμενο παρά την αντίθεσή μας στο ΕΤΕΑ, χάνοντας όλα τα προγραμματικά του. Από το 2012 δεν εισπράττει τις φορές, εσωρεύονται οφειλές και υποχρεώσεις με απόλυτη ευθύνη των αρμόδιων υπουργών. Λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος, πληττόμαστε από τις υπέροχες προμήθειες των τραπεζών που ξεκινάνε από το 1 τρίτο σχεδόν των μεικτών κερδών μας. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της οικονομικής κρίσης, η οποία βαθαίνει διαρκώς σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας. Ο κόσμος ολισθαίνει σε επικίνδυνες πολεμικές και κοινωνικές ατραπούς, απεσταθεροποιώντας τη ζωή των ανθρώπων. Η ειρήνη στην περιοχή μας κινδυνεύει, το ΑΕΠ και τα συντηρητικά των οικοδομών μειώνονται συνεχώς, η ενεργεία εξακολουθεί να είναι στα ύψη και βγάζει εκτός παραγωγής πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Αύξηση φόρων και μειώσεις εισοδημάτων παντού. Οι συντάξεις μπαίνουν σε νέες μειώσεις μέχρι και 20%. Οι επικουρικές σχεδόν καταργούνται και μετατρέπονται σε επίδομα φτώχειας. Στη σειρά για σφαγή μπήκαν και οι συντάξεις του δικού μας επικουρικού ταμείου ΤΕΑΠΗ. Ζητάμε την άμεση επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου. Την επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρέλαιου θέρμανσης στο χαμηλό συντελεστή και σε συνέχεια κατάργησή του. Καμία αύξηση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων. Μείωσή τους στα προκρίσεις επίπεδα. Μηδενισμό των προμηθειών των τραπεζών και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ανάκληση των άδικων προστήμων που επιβλήθηκαν από υπετιότητα της πολιτείας. Άμεση καταβολή της επιχορήγησης της εγκατάστασης των συστημάτων ισχυρών νεκρών. Αναγνώριση των εγκομετρικών πινάκων των δεξαμενών και επιβολή απομέτρησης μόνο σε περιπτώσεις αποκλήσεων πέρα των νομίμων από το σύστημα ισχυρών νεκρών. Έλεγχος συμβάσεων και της μονοπωλιακής πρακτικής των εταιριών εγκατάστασης των συστημάτων ισχυρών νεκρών και των υπερβολικών απαιτήσεων χρέωσης από τη συντήρηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης. Απόδοση της αυτοτέλειας στο επικουρικό μας ταμείο. Απόδοση των αποθυματικών του που κουρεύτηκαν και αυτών που αφαιρέθηκαν με αναγκαστικό δάνειο από τον ΟΑΕ και ελευθερία στον κλάδο να αποφασίσει το μέλλον του. Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους έχουν καθυστερούμενες εισφορές στον ΟΑΕ. Ρύθμιση των οφειλών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία σε επίπεδο που είναι δυνατόν να αποπληρωθούν. Διαγραφή των ετών ασφάλισης στον ΟΑΕ και μηδενισμό των οφειλών για όσους αδυνατούν να καταβάλουν τις εισορευμένες καθυστερούμενες εισφορές. Καμία μείωση των συντάξεων, σταδιακή απόδοση των περικοπών. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και με κάθε νόμιμο μέσο τη λύση των προβλημάτων μας, την προστασία του κλάδου από τις κυβερνητικές πολιτικές εμφανισμού, την αντιμετώπιση της επίθεσης από τις μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων και από ανεξέλεγκτα συμφέροντα, την πάταξη του λαθρεμπορίου και της παραβατικότητας, την αποτροπή σε συνεργασία με τους καταναλωτές της μονοπόλησης του κλάδου.